Καλώς ήρθατε στον τρελό κόσμο. Όπως κάθε μέρα θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο γελιογραφικό. Χθες είχαμε αυτή τη σύνοδο για τους νέους και έχουμε το σχόλιο του σπουδαίου σκητσογράφου του Γιάννη του Ιωάννου που αναφέρεται ακριβώς σε αυτά που αποφάσισαν οι μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους μας. Τώρα για να πάμε στην ιστορία με το μεγάλο θέμα των ημερών, το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Είναι μια ιστορία την οποία την ψάχνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο εγώ. Εγώ απλώς ενημερώνομαι από το διαδίκτυο και προσπαθώ να μεταφέρω και τις διάφορες απόψεις που έχουν ακουστεί. Λοιπόν, το 2013 χαρακτηρίστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο πρόσφατος τυφώνας Χαϊγιάν και από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών σε ύψος ρεκόρ, που διαπιστώθηκε το Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε χτες ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, τα οριστικά θα δοθούν στη δημοσιότητα τον επόμενο Μάρτιο, του 2014 δηλαδή, και δημοσιοποιήθηκαν από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, μια εξειδικευμένη υπηρεσία του ΟΗΕ. Το 2013 είναι μία από τις 10 πιο ζεστές χρονιές από το 1850, που άρχισε να τηρούνται αρχεία. Επίσης, η μέση στάθμη της θάλασσας έφτασε σε νέο ρεκόρ το Μάρτιο του 2013, προς τα πάνω. Οι 9 πρώτοι μήνες της χρονιάς βρίσκονται μαζί με το 2003 στην 7η θέση των πιο ζεστών μέχρι σήμερα. Τώρα, για να πάμε σε αυτή την καταστροφή που σημειώνεται στις Φιλιππίνες. Όπως βλέπω, εκείνοι που έχουν πιο ευαίσθητη αντιμετώπιση, ευαισθητοποιηθεί περισσότερο, είναι οι Αμερικανοί. Και λέει τα φτάνουν συνεχή αεροπλάνα, συνεχώς αεροπλάνα σε αυτά τα αεροδρόμια, τα κοντινά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτές τις καταστροφές, τις οποίες έχουν αποκαλέσει όλα τα μέσα θεομηνία και τα λοιπά. Είναι μια δραματική ιστορία. Ο κόσμος πεινάει, δεν έχει νερό και προσπαθούν οι Αμερικανοί να δείξουν πόσο φιλάνθρωποι είναι και κάτι άλλο. Θέλω να σας θυμίσω μια ιστορία πριν πάω και συνεχίσω σε αυτό το θέμα. Θα κάνουμε μια παρένθεση. Τους Αμερικανούς, δηλαδή όχι τους Αμερικανούς όλους, τους κυβερνήτες, τους κατά καιρόν κυβερνήτες των Ηνωμένων Πολιτειών, τους θεωρώ τουλάχιστον απάνθρωπους. Με όλη τη σημασία της λέξης και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα σας διαβάσω τον τίτλο μιας εφημερίδας της Salt Lake Tribune, που πρωτοδημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2012. Θα γίνουν μια σειρά από γεγονότα για να τιμήσουν τη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν εδώ και 6 δεκαετίες στο Salt Lake City από τις πυρηνικές δοκιμές και τις επιπτώσεις που είχαν σε όλους τους κατοίκους της περιοχής αυτής της Δύσης. Ο κυβερνήτης Γκάρι Χέρμπερτ και οι τοπικοί ηγέτες του Salt Lake City, της Salt Lake County, της Κομιτείας δηλαδή, του Kane County και του Springdale, αφιερώνουν την 27η Ιανουαρίου εκείνου του έτους, του 2012, ως ημέρα μνήμης των Downwinders. Downwinder έψαξα στο λεξικό, αυτό στο διαδικτυακό λεξικό που υπάρχει, και είναι τα κατάλοιπα που έπεφταν από τις πυρηνικές δοκιμές. Δεν θα σας διαβάσω τώρα όλες αυτές τις σελίδες που
Θα ασχοληθώ κάποια στιγμή να γράψω ένα κομμάτι για αυτά, για τις επιπτώσεις από τις πυρηνικές δοκιμές στην Νεβάδα, που στήχησαν στην αρχή σε πάρα πολλά πρόβατα, κατοικίδια κτλ. Αυτά ήταν τα πιο ευάλωτα και κατόπιν άρχισαν να πεθαίνουν από λευχαιμία οι κάτοικοι της περιοχής. Πρώτα οι εργαζόμενοι κτλ. Και έφτασε η δεκαετία. Αυτά αρχίσανε γύρω στο 1951 να εκδηλώνονται, ώσπου να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται από τις πυρηνικές δοκιμές και ώσπου να απαγορευτούν ακόμα και οι υπόγειες πυρηνικές δοκιμές. Πέρασε πάρα πολύ χρόνος και πέρασαν πάρα πολλοί θάνατοι και για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ χρόνος. Αυτό για να δικαιολογήσω αυτό που είπα ότι απάνθρωποι κυβερνήτες. Το να εκλέξει κάποιον κυβερνήτη μιας χώρας, μιας περιοχής, είναι γιατί νομίζεις ότι αυτός εξυπηρετεί το κοινό καλό. Οι κυβερνήτες λοιπόν που εξυπηρετούσαν το κοινό καλό είναι υπόλογοι, αλλά δεν θα δικαστούν ποτέ. Πάρα πολλοί, οι περισσότεροι έχουν πεθάνει από αυτούς για το κακό που προκάλεσαν στο λαό τους. Και κάποιοι κυβερνήτες που έχουν προκαλέσει κακό στο δικό τους λαό, πώς να κατηγορηθούν για αυτά που προκαλούν τα δεινά σε κάποιους άλλους λαούς. Τώρα θα σας πάω πάλι σε μια άλλη ιστορία που δεν βρισκόμαστε μακριά από αυτό. Καταρχήν σας έχω αυτοσυστηθεί από την πρώτη μέρα ότι είμαι συνωμοσιολόγος, δηλαδή ανήκω σε αυτή την κατηγορία που κάποιοι λένε ότι όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας. Έχω προτιμώ να τα θεωρώ θεωρίες προσκέψην. Δεν τα υιοθετώ, αλλά τα παραθέτω. Και επαφίεται στους επιστήμονες, στους ανθρώπους, τους σκεπτόμενους, να αποδείξουν το σωστό ή το λάθος των θεωριών αυτών που αποκαλούνται συνωμοσίες. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα κομμάτι που είχα γράψει το 2011 στην ιστοσελίδα μου που βλέπετε εδώ. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, καθώς η διεθνής κοινότητα θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τις παγκόσμιες επιπτώσεις από το σεισμό στην Ιαπωνία, ήταν κομμάτι του 2011 με τίτλο «Οι καιρικές συνθήκες είναι εμπόρευμα, όπως το πετρέλαιο, οι αγκινάρες και οι σαγιονάρες». Λοιπόν, μιλάγαμε για το γιγάντιο σεισμό στην Ιαπωνία, των βιβλικών διαστάσεων τσουνάμι και την αγνώστων διαστάσεων ακόμα πυρηνική καταστροφή. Τότε θα αρχίσουν να κυκλοφορούν δεύτερες σκέψεις, όπως και αυτές που ήρθαν στο νου καθώς ανατρέχοντας στο αρχείο του ΣΤΙΚΣ ανέσυρα μερικά ενδιαφέροντα άρθρα, τα οποία επαναφέρω έτσι για άσκηση σκέψης. Εδώ και αρκετά χρόνια έχω δώσει στοιχεία που συνδέουν τους σεισμούς αλλά και διάφορες άλλες φυσικές καταστροφές σε διαφορετικές περιοχές της Γης με ένα αμερικανικό υπερόπλο γνωστό ως HAARP. Τι είναι αυτό το HAARP? Μερικές σκέψεις που έρχονται στο νου καθώς τα γεγονότα τρέχουν είναι πως η πυρηνική καταστροφή στο ιαπωνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταΐτσι θα έχει άμεσες επιπτώσεις στο μέλλον του πυρηνικού προγράμματος όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στην Ευρώπη. Προφήτης μας βγαίνει ο νομπελίστας Αλ Γκορ, γκουρού του δικού μας ΓΑΠ του Ελλάσσονα που φυτεύει δέντρα στην Κωνσταντινούπολη, αγνοώντας τι έχει πει ο Πρωθυπουργός Τουρκίας. Ο νομπελίστας Αλ Γκορ, λοιπόν, διαφημιστής πράσινης ανάπτυξης, θα μας πει ότι πρέπει να επενδύσουμε στα πράσινα άλογα, όπως μας έλεγε και ο γκουρού, ο παδός του, ο δικός μας. Περιμένουμε τώρα από το γίγαντα της εξωτερικής μας πολιτικής να συζητήσει με τον Νταβούτογλου το ζήτημα της ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων στις σεισμογενείς τουρκικές ακτές. Ένα θέμα δεν υπάρχει στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Λοιπόν, στις 25 Δευτέρου του 2003 είχαμε γράψει για πρώτη φορά για το HAARP. Εδώ βλέπουμε την πορεία που τραβάνε οι ακτίνες του HAARP. Λοιπόν, ο τίτλος του κειμένου εκείνης εποχής ήταν «Εμπρός της γης η διεστραμμένη νονή του HAARP».
Ήδη από τη δεκαετία του 70, ο τότε Προεδρικός Σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφαλείας Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι πρόβλεπε στο βιβλίο του «Ανάμεσα σε δύο εποχές, η τεχνολογία θα προσφέρει στους ηγέτες των ισχυρών κρατών τεχνικές πολέμου που θα επηρεάζουν την ατμόσφαιρα και τις καιρικές συνθήκες, προκαλώντας μακροχρόνιες περιόδους ξηρασίας ή καταιγίδων». Ο Μαρκ Φίλτερμαν, πρώην αξιωματικός του Γαλλικού στρατού, έχει περιγράψει μερικούς τύπους μη συμβατικού πολέμου, στον οποίο χρησιμοποιούνται ραδιοσυχνότητες. Αυτές που βλέπουμε εδώ. Πρόκειται για τον πόλεμο των καιρικών συνθήκων που εδώ και χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ξαφνικές κλιματολογικές αλλαγές. Το HAARP είναι υψηλή συχνότητας ερευνητικό πρόγραμμα Αύρας και έχει έδρα τη Γιοκοχάμα στην Αλάσκα και υπό τον έλεγχο του βρίσκεται του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Γίνονται έρευνες για μια νεότερη γενιά οπλικών συστημάτων που εντάσσονται στην πολυσυζητημένη πρωτοβουλία στρατηγικής άμυνας SDI και ως γνωστής ως ιού του πολέμου των άστρων, με ύψιλον γιώτα, ιού δηλαδή. Στις διαστραμμένες έμπνευσης αυτές μεθόδους εντάσσεται πανίσχυρης τεχνολογίας αποστολής μικροκυμάτων, τα οποία κάνουν άνω κάτω την ιονόσφαιρα, το άνω μέρος της ατμόσφαιρας, προκαλώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία επιστρέφουν στη Γη και διεισδύουν στα πάντα έμψυχα και άψυχα. Οι ειδικοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως μπορεί να παρομοιαστεί το HAARP ως γιγαντίο θερμαντικό σώμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τεράστιες αναταραχές στην ιονόσφαιρα, προκαλώντας όχι απλώς τρύπες, αλλά παρόμοιες με την τρύπα του όζοντος. Το όζον, ως γνωστόν, εμποδίζει τις δανατηφόρες ακτινοβολίες ραδιενέργειες να βομβαρδίσουν τον πλανήτη. Το πρόγραμμα HAARP διαφημίζεται στην αμερικανική κοινή γνώμη ως επιστημονικό πρόγραμμα έρευνες. Έτσι απλά. Ως πότε λοιπόν κάποια διεστραμμένα μυαλά θα προγραμματίζονται για να ανακαλύπτουν νέους τρόπες αφανισμού του ανθρώπινου είδους από το πρόσωπο της Γης? Ο σεισμός στην Αϊτή είχε αποδοθεί σε αυτό το αμερικανικό υπερόπλο. 25 πρώτου του 2010. Πληροφορία που προήλθε από το ρωσικό στόλο αναφέρει ότι ο σεισμός της Αϊτής προκλήθηκε από δοκιμή νέου αμερικανικού σεισμικού όπλου, το οποίο δοκιμάστηκε με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ιράν. Παρόμοια αποκάλυψη έκανε και ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, Ούγκο Τσάβες, ο τότε πρόεδρος, είναι γραμμένο το 2010 το κομμάτι, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υπόγεια αμερικανική δοκιμή εν ώψη του πολέμου με το Ιράν. Πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού Russia Today αναφέρει ότι και η Μόσχα έχει κατηγορηθεί για την κατοχή και χρήση παρόμοιου όπλου. Όχι, θα καθόντουσαν να σκάσουν. Όπως με τα πυρηνικά που προηγήθηκαν οι Αμερικάνοι και ακολούθησαν και οι τότε Σοβιετικοί, ή οι Ρώσοι που λέμε τώρα γενικώς. Αναπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον προηγούμενο μήνα ανάλογη σεισμική δοκιμή είχαν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 ρίχτερ, που έγινε αισθητή και στην πόλη Εύρικα της Καλιφόρνια. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η υποψία πως κάτι γνώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τον λόγο αυτό είχαν πρωτοτοποθετήσει στο νησί τον υποδιοικητή του Νότιου Στόλου, Ναύαρχο Κίν, για να βρίσκεται εκεί και να επιβλέψει τη διακίνηση της βοήθειας που αν χρειαζόταν θα έστελναν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τώρα για την Αϊτή, για το σεισμό της Αϊτής. Οι δοκιμές αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα High Frequency Active Ural Research Program. Αυτό είναι τα αρχικά HAARP, που μπορεί να προκαλέσει καιρικές ανομαλίες όπως πλημμύρες, ξηρασίες και τυφώνες. Τυφώνες, δηλαδή, τι είχαμε τώρα στις Φιλιππίνες, τυφώνα. Μελετές έχουν συνδέσει το πρόγραμμα αυτό με το ενδεχόμενο να είχε δοκιμαστεί και στην πρόκληση του σεισμού 7,8 ρίχτερ που είχε σημειωθεί στην κινέζικη πόλη Σιτσουάν στις 12 Μαΐου 2008. Η Ρωσία είχε ήδη καταγγείλει τον Αμερικανικό στρατό ότι χρησιμοποιεί παρόμοια όπλα και ότι το είχε χρησιμοποιήσει προκαλώντας φωνικό σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο Αφγανιστάν το Μάρτιο του 2002.
Στα μέσα του 1990 η κρατική δούμα της Ρωσίας είχε γίνει, στην κρατική δούμα της Ρωσίας είχε γίνει επερώτηση από 90 βουλευτές που υποστήριζαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν ένα νέο γεωφυσικό όπλο που μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στο φλοιό της Γης με υψηλή συχνότητα ραδιοκύματα. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας ακούσουμε όμως και τη γνώμη ενός Έλληνα οικονομολόγου. Τι λέει για αυτή την περίπτωση? Είναι βασικό επενδυτικό εργαλείο στην παγκόσμια οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν έγινε το μεγάλο τσουνάμι της Ινδονησίας, όπου κόστησε βέβαιως εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, η τότε Υπουργός Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις, κυρία Κοντολίζα Ράις, είχε πει ότι αυτή η καταστροφή θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου χώρου προϊόντος των ΗΠΑ κατά 0,8%. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που θα μπορεί με τη γεωμηχανική να προγραμματίζεται μία φυσική καταστροφή, κάποιοι θα έχουν ένα όφελος σε αυτό που λέμε εμπόριο των φυσικών καταστροφών. Ένα χρηματιστηριακό είδος δηλαδή γίνεται και η μεταβολή του καιρού. Το να φτιαχτεί ένα χρηματιστήριο καιρού δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, όπως τα λέγαμε για παράδειγμα στη δεκαετία του 80 που ήμουν φοιτητής. Συζητούσαν για το χρηματιστήριο ρήπων. Κάποιοι τότε το βάζανε σαν μια θεωρητική υπόθεση. Σήμερα μια πραγματικότητα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δηλαδή και τότε ήταν μια φαντασίωση. Δηλαδή ήταν μια φαντασίωση, τρελή φαντασίωση των κερδοσκόπων, το να μπορούν να κερδοσκοπούν με τους ρήπους ανάμεσα σε χώρες ή μεταφορά ρήπων ανάμεσα σε χώρες. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό. Άρα το να συζητάμε σήμερα, γιατί υπάρχει μελέτη, υπάρχουν μελέτες ήδη στην εφαρμογή χρηματιστηριακών αγορών καιρού. Δηλαδή στην πραγματικότητα τους συντελεστές επικινδυνότητας για καιρικά φαινόμενα, εκεί δηλαδή που υπάρχουν υψηλοί συντελεστές, να μπορούν να ανταλλάσσονται με μορφή τίτλων ανάμεσα σε χώρες ή ανάμεσα σε αγορές. Αυτό το πράγμα γιατί συμβαίνει? Πώς θα παρουσιαστεί? Θα έρθουν και θα σου πούν το εξής. Εφόσον εσύ έχεις πολύ υψηλή επικινδυνότητα ξηρασίας, ωραία, γιατί να μην πάρεις μια αποζημίωση βγάζοντας ειδικούς τίτλους πιστωτικούς, τους οποίους θα τους πουλήσεις στη χρηματαγορά και θα αποζημιωθείς από κάποιον άλλον που έχει πολύ χαμηλό συντελεστή ρίσκου για ξηρασίες. Αυτό στην πραγματικότητα θα μας οδηγήσει σε ένα χρηματιστικό παιχνίδι γύρω από τα φαινόμενα των αγορών και θα ενισχύσει τρομακτικά όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες που στην πραγματικότητα μετεξελίσσονται πολύ γρήγορα, εκτός από πολεμικά, από όπλα πολέμου και επιβολής, εξελίσσονται και σε εργαλεία μόχλευσης, όπως λένε επίσημα στις αγορές. Αυτά είπε ο καθηγητής, όχι, είπε ο οικονομολόγος κύριος Καζάκης. Πανενευλήθηκε μια μικρή δήλωση του καθηγητή Νικολάου Κατσαρού από το Δημόκρητο και θα μας απασχολήσουν και οι δύο σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχω συλλέξει από το διαδίκτυο κάποιες δηλώσεις τους, κάποιες φράσεις τους για μια άλλη ιστορία καιρικών φαινομένων πάλι, και δεν έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να εντάσσομαι στον κατάλογο της συνωμοσιολογίας ή των συνωμοσιολόγων από κάποιους. Εγώ θα πω ότι θα θεωρούσα τίτλο τιμή αν με αποκαλούσαν ερευνητή δημοσιογράφο, ο οποίος θέλει να παραθέσει κάποια στοιχεία, όπως αυτό το ερώτημα που τελευταία απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Με έχουν ερωτήσει επανειλημμένα άνθρωποι, είναι αλήθεια ότι μας ψεκάζουν? Τι είναι αυτό μας ψεκάζουνε? Α, δούμε ένα πολύ μικρό φιλμάκι, είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Τι εννοούν αυτό που λένε μας ψεκάζουν? Μπορούμε να το ξαναδούμε λίγο αυτό, επειδή είναι πολύ σύντομο, για να εξηγήσουμε μετά τι γίνεται.
Λοιπόν, όλοι μας θα έχουμε παρατηρήσει. Εγώ θυμάμαι από πάρα πολύ μικρός που μου άρεσε να βλέπω τα αεριοθούμενα που άφηναν αυτή την ουρά. Όταν είχα ρωτήσει, μου είχαν πει ότι πρόκειται για κρυστάλλους που γίνονται στην ατμόσφαιρα όταν, από την εξάτμιση, όταν συναντήσει ψυχρότερα κύματα αέρα κτλ. Ήταν μια κατάσταση που μου είχε πείσει μέχρι τώρα. Ώσπου άρχισα να ψάχνω αυτή την ιστορία με τους ψυχασμούς και άρχισα να προβληματίζομαι. Να δούμε λοιπόν ένα άλλο βίντεο, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εξηγεί πάρα πολλά με αυτό το πράγμα. Μας ψεκάζουν λοιπόν. Τι λέτε? Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει τις λευκές ουρές των αεροπλάνων, οι οποίες συνήθως εξαφανίζονται μέσα σε μερικά λεπτά. Υπάρχουν όμως και κάποια αεροπλάνα που πετούν επίσης σε μεγάλο ύψος και οι ουρές τις οποίες αφήνουν διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ουρανό για αρκετές ώρες. Πολλές φορές μάλιστα απλώνονται και καλύπτουν σαν δίκτυο ολόκληρο τον ουρανό. Αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι διερωτώνται τι είναι αυτές οι λευκές ουρές, γιατί παραμένουν για τόσο χρονικό διάστημα στον ουρανό, γιατί απλώνονται και τι συμβαίνει. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα αεροπλάνα, τα οποία δεν εμφανίζουν τέτοια χαρακτηριστικά οι ουρές τους. Και η εξήγηση την οποία έχουν αφήσει να διαρρεύσει διάφοροι αρμόδιοι, χωρίς όμως να ταυτοποιούν και να ονομάζουν υπεύθυνα σε τι αναφέρονται, λένε ότι γίνεται για το καλό της ανθρωπότητος, για να μεταβάλουν τη θερμοκρασία την οποία υπάρχει στον πλανήτη, δηλαδή να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έτσι ώστε να μην έχουμε τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές. Δηλαδή εκείνο που έχουν αφήσει να διαρρεύσει είναι ότι οι ουρές αυτές των αεροπλάνων περιέχουν σωματίδια από αλουμίνιο, βάριο και διάφορα άλλα βαρέα μέταλλα, τα οποία ανακλούν, εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να μπει στη γη, οπότε με λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία υπάρχει λιγότερη θερμότητα, άρα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και στο απλό ερώτημα ότι το αλουμίνιο και το βάριο είναι συστατικά τοξικά, είναι συστατικά τα οποία μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και την τροφική αλυσίδα, δίνεται μια απάντηση ότι έχουν ήδη φτιάξει κάποια πολυμερή, κάποιες ουσίες, τα οποία υπό μορφή δικτύου συγκρατούν αυτά τα σωματίδια αλουμινίου και βαρίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα. Όμως το γεγονός είναι ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στη γη, θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, θα μολύνουν την τροφική αλυσίδα και αυτό δικαιολογείται με τους πολλούς ανθρώπους που εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως λένε, πονοκεφάλους, ζαλάδες, κατάθλιψης και επηρεασμού, διότι δεν ξέρουμε τι άλλες χημικές ουσίες ενδεχόμενα να περιλαμβάνονται σε αυτές τις χημικές ουρές. Παράλληλα δε, στο Γουάκον της Αλάσκας υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το ναυτικό, την αεροπορία και το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Πανεπιστήμιο της Αλάσκα. Είναι το πείραμα HARP, το πρόγραμμα HARP, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Πενταγώνου και στις επίσημες ιστοσελίδες ότι είναι ένα πείραμα για να διευκολύνει τις τηλεπικοινωνίες σε μεγάλο βάθος μεταξύ των υποβρυχίων ή σε μεγάλο βάθος σε άτομα που βρίσκονται μέσα σε καταφύγια, σε βουνά κλπ. Εντούτοις στην πραγματικότητα είναι ότι η ακτινοβολία αυτή πηγαίνει ψηλά στην ατμόσφαιρα, επηρεάζει το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας που λέγεται ιονόσφαιρα και τότε ένας καταιγισμός από φορτισμένα σωματίδια που υπάρχουν στην ιονόσφαιρα μπαίνει στη γη και μπορεί να προκαλέσει ένα blackout, μπορεί να προκαλέσει διακοπή
κάθε συσκευή η οποία κινείται ηλεκτρονικά. Δηλαδή είτε είναι αεροπλάνα, είτε είναι τρένα, είτε είναι πλοία, είτε είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είτε λειτουργία βιομηχανιών, αυτόματα παθαίνουν ένα blackout και πάβει η λειτουργία τους. Αυτό λοιπόν, επειδή χρειάζεται να μεταφερθεί αυτού του είδους η ακτινοβολία από την Αλάσκα, από την οποία εισάγεται κατά κάποιο τρόπο η ακτινοβολία της ιονόσφαιρας, χρειάζεται να μεταφερθεί σε άλλα μέρη του πλανήτη όπου ενδεχόμενα εκεί να προκαλέσει αυτό το blackout. Μπορεί να είναι η Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι η Βαγδάτη, μπορεί να είναι κάποια άλλα μέρη του κόσμου. Τότε χρειάζεται τα chemtrails, αυτές τις χημικές ουρές, για να μεταφερθεί αυτή η ακτινοβολία από ένα μέρος του πλανήτη σε κάποιο άλλο. Γι' αυτό και πολλοί ισχυρίζονται τα όπλα μαζικής καταστροφής της επόμενης γενιάς θα είναι εκείνα τα όπλα τα οποία θα εξουδετερώνουν τη λειτουργία κάθε ηλεκτρονικής συσκευής και συγχρόνως εκείνα τα όπλα τα οποία θα μεταβάλουν το κλίμα του πλανήτη. Εάν φέρουμε μια κατακλυσμιαία καταιγίδα που να κρατήσει μερικούς μήνες πάνω από μια χώρα, η χώρα αυτή θα αναγκαστεί να παραδοθεί αυτόματα. Το ίδιο εάν επιβληθεί μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα καινούριο τομέα της επιστήμης σχετικά που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια που ονομάζεται γεωμηχανική και η γεωμηχανική μεταξύ άλλων έχει και αυτό ακριβώς το σκοπό, να μεταβάλει το κλίμα του πλανήτη επιλεκτικά σε κάποιες περιοχές. Και εδώ είναι η αντίρρησή μας, εδώ είναι και η αντίδρασή μας στα πειράματα αυτά και στις θεωρίες αυτές που αναπτύσσονται για την γεωμηχανική. Και θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι κάποιοι οι οποίοι μας θεωρούν εθεροβάμονες, κάποιοι οι οποίοι μας θεωρούν ότι ονειρευόμαστε και δεν είναι στην πραγματικότητα, θα ήθελα να αναφέρω ότι στο τελευταίο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την βιοποικιλότητα στην Αγκόγια της Ιαπωνίας τον περασμένο Οκτώβριο του 2010, οριστικά και κατηγορηματικά αναφέρθηκε και ψηφίστηκε μία απόφαση η οποία λέει ότι τα πειράματα τα οποία γίνονται για τη διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας, με άλλα λόγια για τη διαχείριση του κλίματος, δεν θα επαναληφθούν για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή έγινε ένα μορατόριουμ να μην γίνουν πειράματα όπως οι αεροψεκασμοί ή άλλα παρόμοια πειράματα για τη μεταβολή του κλίματος τα επόμενα 5 χρόνια. Μεταξύ των χωρών που ψήφισαν αυτού του είδους την απόφαση ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος. Περιμένουμε λοιπόν από τη χώρα μας, την Ελλάδα, η οποία ψήφισε αυτού του είδους την απόφαση, να το κάνει και εφαρμογή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας μέχρι τώρα που επισκεφθήκαμε και τους αρμόδιους βουλευτές αλλά και υπουργούς για το θέμα αυτό, την εφαρμογή δηλαδή της αποφάσεως την οποία ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση, δεν πήραμε απολύτως καμία απάντηση. Λοιπόν, ψεκάζουν. Έχει γυρίσει μια ταινία ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μέρφι και έγινε μια συζήτηση τρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα πανευρωπαϊκό πάνελ στη διάσκεψη που παρουσιάστηκαν που έγινε το καλοκαίρι. Αποδεικτικά στοιχεία ότι η ατμόσφαιρα της Γης έγινε πεδίο πειραμάτων που απειλούν τη δημόσια ιδία. Λαθρέοι ψεκασμοί με ουσίες αγνώστου σύνθεσης για κρυφούς σκοπούς. Επισημάνθηκε η αύξηση της παρουσίας αλουμινίου και άλλων μετάλλων στο περιβάλλον και οι συνέπειες τους. Καταγγέλθηκαν εξελιγμένες στρατιωτικές έρευνες που σημειώνονται αγνώντας και τις πιο στοιχειώδεις αρχές προφύλαξης. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε νέα οπλικά συστήματα που εστιάζουν στη στρατιωτική χρήση της ιονόσφαιρας και των ανωτέρων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, όπως η περίπτωση του σχεδίου HARP που ακούσατε και τον καθηγητή να αναφέρεται σε αυτό. Η διάσκεψη τελούσε υπό την αιγίδα των κοινοβουλευτικών ομάδων Πράσινη, Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Συμμετείχαν και μίλησαν ευρωβουλευτές όπως η Τατιάνα Ζντανάκα της Λιθουανίας, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Βέρνερ Σούλτς από τη Γερμανία, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Φρανσουά Αλφόνσι της Γαλλίας, μέλος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι βουλευτές Λίντα Λεμπλάν, Κύπρος, γραμματέας του κόμματος των Πρασίνων, Βαλερί Τσιμπούκ, Ουκρανία,
αντιπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Τζουλιέτα Κιέζα, τέως ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Ένωσης Εναλλακτική, ο Γουέιν Χολ από την Ελλάδα, θα τον δούμε αργότερα σε ένα άλλο φιλμ, πρόεδρος της Περιβαλλοντολογικής Ένωσης Εν Ουρανής, η Ζωζεφίνα Φρέλ, Ισπανία, ανεξάρτητη περιβαλλοντολογική ερευνήτρια και διαχειρίστρια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Πλατφόρμας Sky Guards, φύλακες του ουρανού, Κλέρ Ενριόν, Γαλλία, πρόεδρος της Ένωσης για την κλιματική χειραγώγηση και άλλοι. Η διάσκεψη ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες συσπηρώθηκαν υπό τη διεθνή πλατφόρμα Sky Guards, φρουροί των ουρανών, σε συνεργασία με το Εναλλακτικό Πολιτικό Εργαστήριο. Στόχος είναι να συνεχιστεί το έργο, το οποίο άρχισε το 1998 από την Επιτροπή Εξωτερικών Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κατέληξε στην υιοθέτηση πρότασης ψηφίσματος για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική στις 14 Ιανουαρίου 1999, με εισηγητή την ευρωβουλευτή Μαγκ-Μπριτ Θεόρινν της Σουηδίας από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Θέλω τώρα να πάμε στο επόμενο φιλμ, να δούμε τι γίνεται με τι θα μας πει ο κύριος Γουέιν Χολ. Τα chemtrails και HARP έγιναν γνωστά προς το τέλος της δεκαετίας του 90. Ο ερευνητής στην Αλάσκα, ο Νίκ Μπέγιτς, ήταν ο πρώτος που έκανε θέμα το HARP. Ήρθε στην Ευρώπη το 1998, πιστεύω, και μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση ήταν να μην προχωρήσει το θέμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι ήταν έξω από τις αρμοδιότητες της, αφού ήταν αμυντικό θέμα. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος όλο και πιο πολύ άρχισε να συνειδητοποιεί ότι επρόκειται για κάτι σοβαρό και άρχισε να αντιδράσει, κυρίως στην Αμερική, αλλά μετά και στην Ευρώπη. Έγιναν από ένα Γκάμπριελ Στέτερ, έγιναν πολύ σημαντικά, ένα Ελβετός Γκάμπριελ Στέτερ, έγιναν πάρα πολύ σημαντική πληροφόρηση περίπου το 2003-2004. Ένας Αυστριακός, ο Κρίστιαν Χάρερε, έγραψε βιβλίο για το θέμα στα γερμανικά. Ένας ερευνητής στο Καναδά, ο Βίλιαμ Τόμας, έκανε ταινία που έγινε πολύ γνωστό και έκανε γνωστό το θέμα. Από εκεί και πέρα, μετά από το σεισμό στο Αϊτί, η Αυστριακή καθηγήτρια πανεπιστημίου, η Κλαουδία φον Βέρλχοφ, έκανε θέμα το HARP στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αυστρία και προκάλεσε μεγάλο σάλος που κατάληξε σε απειλή να την διώξουν από την πανεπιστημιακή της θέση. Έγινε μετά καμπάνια υπεράσπισης που κέρδισε με μεγάλη κινητοποίηση των επαφών της. Αυτός ήταν ο κύριος Γουέιν Χολ, ο οποίος ζει στην Αίγινα και πρωτοστατεί στην δημιουργία της ιστοσελίδας Εν Ουρανής, που ασχολείται με το θέμα των ψεκασμών, όχι μόνο, αλλά και των μεταλλαγμένων. Θα τον ακούσουμε πάλι να μας αναφέρει ότι η ευαισθητοποίηση δεν είναι μόνο στη χώρα μας, όπως ακούσαμε και στον Καναδά και στην Αυστρία, αλλά και στη Σερβία. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στη Σερβία. Μάθαμε στην Αυστρία, μάθαμε για από την δημοσιογράφο Μάρα Κέρν της Σερβίας, μάθαμε για την υπόθεση του Αλέξιτς, του Νικόλα Αλέξιτς, και αποφασίσαμε να προωθήσουμε και τη δική του καμπάνια, πολύ σημαντική, στην Σερβία. Pogledajte naše nebo, građani Srbije, jer se i sami možete uveriti. Pogledajte tragove otrova kojim nas neobeleženi avioni svakodnevno zasipaju. Od trenutka kada je naša odnarođena vlada potpisala sporazum o takozvanom partnerstvu za mir, nebo nad Srbijom premreželi su tragovi otrova kojim nas ti neobeleženi zločinački avioni svakodnevno iz vazduha zasipaju kao da smo insekti, a ne ljudi. O Aleksis je o Serbos, je pragmati jedan agonistis, o opios ksekinise jedan megalo tema za tus genetika tropopimenus organizmus, za ta metalagmena,
και ασχολήθηκε επίσης σε πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη αγωνιστικότητα για τα θέματα που έχουν σχέση με τις κοιμικές ουρές και διέδωσε το θέμα αυτό και ενημέρωσε αυτό τον σερβικό λαό για τις απόψεις του αυτές σχετικά με τις χημικές ουρές αλλά και για τα μεταλλαγμένα. Βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση όταν συνελήφθη από τις σερβικές αρχές οι οποίοι προσπαθούσαν να τον εκβιάσουν και να τον εκφοβήσουν για τις απόψεις του αυτές. Έτσι ο Αλέξης Όντρομος συνεχίζει να αγωνίζεται για τις κοιμικές ουρές και τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονούν τόσο για το λαό της Σερβίας αλλά και γενικότερα παγκόσμια αλλά και την επιχειρούμενη κλιματική αλλαγή μέσω του προγράμματος του GeoEngine της γεωμηχανικής. Ακούσαμε λοιπόν πάλι τον καθηγητή τον κύριο Νίκο Κατσαρό και θα πάμε πάλι σε ένα βίντεο να μας πει ο κύριος Γουέιν Χολ πώς έχει οργανωθεί η όλη κατάσταση στη χώρα. Στην Ελλάδα το θέμα Chemtrails HARP έγινε γνωστό περίπου το 2003 με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Έθνος της Κυριακής και που προκάλεσε αντιδράσεις στο νησί της Αίγινας που μένω. Έγινε και δημόσια συγκέντρωση εκεί που μίλησε και ο κύριος Κατσαρός και έγινε προβολή μιας ταινίας του William Thomas. Και μετά από αυτό δημιουργήθηκε το ιστοσελίδα Εν Ουρανής και εξαπλώθηκε η κίνηση και σε άλλες πόλεις, στο Κιάτο, στο Βόλο και δημιουργήθηκε εκεί τοπική κίνηση πολύ σημαντική. Και η επόμενη φάση ήταν μετά από την Κοπενχάγη που άρχισαν ορισμένοι πανεπιστημιακοί να ασχολούνται με τη γεωμηχανική με άλλο τρόπο πιο συμβατικό χωρίς να μπουν στην συζήτηση για τα chemtrails αλλά ως θεωρητική συζήτηση ανάντια στις προτάσεις για την γεωμηχανική. Τα επιβατικά αεροπλάνα βγάζουν σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε αν σε όλες τις περιπτώσεις είναι στο καύσιμο. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι, γιατί έχουμε δει αεροπλάνα με ειδικές εγκαταστάσεις που βγάζουν σωματίδια και που δεν έχει καμία σχέση με τις μηχανές του αεροπλάνου. Χρειάζεται πολύ συζήτηση αυτό το θέμα, ειδικά οι ταξιδιώτες που πηγαίνουν τώρα σε όλο τον κόσμο με επιβατικά αεροπλάνα νομίζω ότι θα ήθελαν να ξέρουν για να συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα. Τα προγράμματα αυτά έχουν αναπτυχθεί και ξεκίνησαν σε εργαστήρια γύρω από την αμυντική βιομηχανία και γύρω από τον NASA. Αλλά από εκεί και πέρα έχει περάσει αρκετός χρόνος και συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι ιδιωτικοί φορείς. Petit avion blanc, dans mon beau grand ciel bleu, la seule teinte est blanche, qui vole et qui colle. Des tonnes de fumée, pêle-mêle et le, qui s'étendent partout, comme des banderoles. Regarde le ciel, papa, maman, regarde le bien, c'est trop étrange. Regardez le ciel, car on nous ment. Non, ce n'est pas au cadeau des anges. Vos petits avions blancs, dans le beau grand ciel bleu, de Paris, Montréal, Mexico, Barcelone. Un cocktail de chimie qui tue à petit feu, bienheureuses et celles qui l'alarme sonne. Regarde le ciel, papa, maman, regarde le bien, c'est trop divine. Regarde le ciel, car on nous ment. Comment pouvez-vous dormir tranquille? Comment pouvez-vous dormir tranquille? Comment Tranquille.
Νομίζω ότι για να γυρίσουμε πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα το καλοκαίρι, έβγαλε και μια πρόταση ψηφίσματος που είναι μια σειρά από σελίδες. Βέβαια, έχουμε πει επανειλημμένα ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα διακοσμητικό όργανο. Μακάρι να αντιπροσωπεύει δηλαδή, αλλά μακάρι να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τους ευρωπαϊκούς λαούς που το εκλέγουν και να το άκουγε η μη εκλεγμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί άλλο να εκλέγεις τους εκπροσώπους σου και άλλο να τους φυτεύουν κάποιοι για να εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της κυρίας Ρεν Ρούνα σχετικά με την πιθανή χρησιμοποίηση πόρων του στρατιωτικού τομέα για στρατηγικές στον τομέα του περιβάλλοντας κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της 19ης Απριλίου 1996, έχοντας υπόψη το άρθρο 148, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υγιεινοί πόροι κατασπαραλούνται σαν να ήταν ανεξάντλητοι, γεγονός που οδηγεί σε όλο και συχνότερες φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές, ότι ανάλογα τοπικά και περιφερειακά οικονομικά προβλήματα μπορούν να επιφέρουν σημαντικές συνέπειες στις διεθνείς σχέσεις, εκφράζοντας τη λύπη του για το ότι οι πτυχές αυτές δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη στο πλαίσιο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής ασφάλειας των κρατών, μπλα 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 μπλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ανωτέρω παράγοντες επηρεάζουν κυρίως τους φτωχότερους και ευπαθέστερους πληθυσμούς της γης, είδε Φιλιππίνες, αυξάνουν διαρκώς την εμφάνιση των λεγόμενων περιβαλλοντικών προσφύγων, με αποτέλεσμα αφενός η άμεση πίεση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της μετανάστευσης και της δικαιοσύνης, την αναπτυξιακή βοήθεια και τις δαπάνες για την ανθρωπιστική βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κοινή στρατηγική, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, που να συνδυάζει τις πτυχές ΚΕΠΑ της πολιτικής της Ένωσης με τις πολιτικές του τομείς του εμπορίου κτλ. Και όλα αυτά κάποτε θα εξεταστούν, έχουν μπει στο αρχείο. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα.
Ήταν η Bonnie Wright από μια εκδήλωση στο Rock and Roll Hall of Fame. Είναι μια σπουδαία μπλουζίστρια από τις αγαπημένες μου και κάποιες φορές θα την ακούμε και από αυτή την εκπομπή. Είναι σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα. Με το θέμα των ψεκασμών, των μεταλλαγμένων και όλων αυτών των επικίνδυνων ουσιών που μπαίνουν στη ζωή μας, που προσπαθούν να μας επιβάλλουν κάποιες κερδοσκοπικές δυνάμεις, αποκλειστικά με κερδοσκοπικό όφελος, παραβλέποντας το παράγοντα άνθρωπος, παραβλέποντας το θέμα υγεία, αν και να μην μιλάμε για υγεία σε μια χώρα που ο υπουργός της μιλάει για απολύσεις, σε μια στιγμή που παραδέχεται ότι χρειάζονται προσλήψεις. Και έχω δει τι γίνεται στα νοσοκομεία, όχι από προσωπική μόνο αντίληψη, αλλά από και αντίληψη φίλων. Όταν πήγα να επισκεφθώ κάποιους σε δημόσιο νοσοκομείο και είδα τι περίθαλψη παρέχεται, όχι από την ευσυνειδησία των γιατρών, αλλά από την έλλειψη προσωπικού. Μία νοσοκόμος, ας πούμε, σε έναν όροφο ολόκληρο. Κάποια άλλη φορά να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Αλλά εκείνο που προέχει είναι, και δεν θα το ξεχάσουμε και θα το κυνηγήσω, μια αφορμή ήταν η σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο και με τους ψεκασμούς και με τα μεταλλαγμένα. Τώρα θα σας γυρίσω, θα γυρίσουμε όλοι μαζί, με αφορμή κάτι που συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία, στη Γερμανία. Θα σας γυρίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο παδός του ήμουνα τότε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, μια αποκάλυψη ότι ο Προεδρεύων Σύμβουλος ΔΕΗ δωροδοκήθηκε με ένα ποσό 300.000 δραχμών. Τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή. Άμα το υπολογίσουμε με σημερινά, είναι γύρω στα 850 ευρώ. Θα μου πείτε, για κάποιους είναι σημαντικό ποσό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η αναλογία του 300.000 εκείνης εποχής με τα 850 ευρώ σήμερα. Για τον συνταξιούχο και τον μισθωτό που παίρνει πολλά λιγότερα, βέβαια, είναι σημαντικό ποσό. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας δικάζεται από σήμερα ο τέος πρόεδρος της Γερμανίας, Christian Wulff. Αν και το επίμαχο ποσό δεν υπερβαίνει τα 750 ευρώ. Δικάζουν τον πρόεδρο για 750 ευρώ. Η δική μας με τα εκατομμύρια ευρώ, να μην πω δισεκατομμύρια, έτσι. Αλλά πάντα εμείς τους θεωρούμε κουτόφραγκους τους άλλους. Η δίκη θεωρείται ιστορική, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας ένας πρώην πρόεδρος καλείται να λογοδοτήσει για διαφανείς συναλλαγές και διαπλοκή. Να δούμε και τη φωτογραφία του, αν γίνεται. Το 2008 λοιπόν ο Christian Wulff ως πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας είχε επισκεφθεί το Oktoberfest, την περίφημη γιορτή της μπίρας στο Μόναχο. Ο κινηματογραφικός παραγωγός David Grenevold είχε καλύψει μέρος των εξόδων για τη φιλοξενία του Πρωθυπουργού σε ξενοδοχείο πολυτελείας. Το ποσό ανερχόταν συνολικά στα 753,90 ευρώ. Μετά από περίπου δύο μήνες, ο Christian Wulff ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Siemens, ζητώντας της να χρηματοδοτήσει την επόμενη ταινία του Grenevold. Η Siemens είχε και σχέση και με τα καλλιτεχνικά, εκτός από τις ιστορίες τις δικές μας. Σύμπτωση απλή φιλική εξυπηρέτηση ή σχέση διαπλοκής. Τώρα για 750 ευρώ τώρα να τον πάνε τον άνθρωπο. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελέας του Ανόβερου στη γερμανική τηλεόραση, θα έπρεπε να είναι προφανές για τον τότε πρωθυπουργό Wulff ότι η πρόσκληση του παραγωγού Grenevold αποβλέπει σε συγκεκριμένο αντάλλαγμα, κάτι που στοιχειοθετεί το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας.
Πάντως ο Βούλφ αφισβητεί το κατηγορητήριο και κάνει λόγο για εκστρατεία σπήλωση εναντίον του. Για να διασαφινιστεί τα πραγματικά περιστατικά, το εφετείο του Ανόβερου προχωρεί σε μια δίκη μαμούθ με 22 μέρες ακροματική διαδικασία και συνολικά 46 μάρτυρες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επώνυμοι όπως η ηθοποιός Μαρία Φούρστ-Βέντλερ και ο εκδότης Χιούμπερτ Μπούρντα. Ασφαλώς δεν είναι αυταπόδεικτη η ενοχή του πρώην Προέδρου. Πρόκειται για μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της καθημερινότητας και του ποινικού δικαίου, δηλώνει ο ποινικολόγος Ματίας Γιάν στη γερμανική τηλεόραση, και επισημαίνει ότι η ποινική δίωξη αρχίζει στο σημείο εκείνο που η διαδικασία του λόμπι μεταφράζεται στην προσδοκία συγκεκριμένου ανταλλάγματος από πολιτικά πρόσωπα. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί η κατηγορία. Μετά από τις πρώτες ημέρες της ακροματικής διαδικασίας, οι διάδικοι θα μπορούσαν να κατέληξουν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι τόσο οριακή, ώστε θα ήταν καλύτερα να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Πάνε τον πρώην πρόεδρο για 750 ευρώ, 760 εν πάση περιπτώσει, για όσα δηλαδή στοίχησε το ξενοδοχείο που τον φιλοξένησαν. Ας πάμε τώρα και σε ένα θέμα που αφορά τους δημοσιογράφους και όχι μόνο. Είναι αυτή η ιστορία με τα ευγενή ταμεία. Εμείς ως δημοσιογράφοι θεωρούμαστε ευγενές ταμείο. Τώρα θέλω να δω τι θα γίνει, γιατί έμαθα ότι είχε μια συνάντηση η πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών με τον πρωθυπουργό για το θέμα του ταμείου συντάξεως των δημοσιογράφων. Αυτό που διαβάζω στο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Matrix 24 είναι «Χωρίς περίθαλψη και συντάξεις οι δημοσιογράφοι», είναι ο τίτλος. Έτοιμα στην Τρόικα θα υποβάλει να μην καταργηθεί μέχρι το Μάιο το αγγελιώσιμο από τα δημοσιογραφικά ταμεία και τους λογαριασμούς αλληλοβοήθειας των ενώσεων. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της χθεσινής επίσκεψης της Προέδρου της ΕΣΥΑ κυρίας Αντωνιάδου στο γραφείο του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την αυθαίρετη ένταξη της ιονή εργοδοτικής εισφοράς των δημοσιογραφικών ταμείων στη λίστα των φόρων υπέρ τρίτων που έχουν συντάξει τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, να βλέπουμε και τη γελιογραφία του ΚΙΡ. Με λίγα λόγια, οι δημοσιογράφοι κινδυνεύουν να πάνε στο ΙΚΑ. Κινδυνεύουν. Δεν είμαστε χωριστή κάστα από τους άλλους Έλληνες, αλλά έχουμε συνηθίσει να έχουμε κάποιες κρατήσεις πολύ μεγαλύτερες από του ΙΚΑ. Βέβαια αυτές χαθήκαν, γιατί όσοι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι γνωρίζουν ότι η σύνταξή τους έχει μειωθεί 45% τουλάχιστον, ενώ είχαν πληρώσει για να παίρνουν έτσι οι κρατήσεις που τις είχαν γίνει στην πορεία τους, τη μακρόχρονη πορεία, για να βγει στη σύνταξη, γιατί κανένας δημοσιογράφος δεν έβγαινε πρόωρα στη σύνταξη. Ήτανε πολύ μεγάλες οι κρατήσεις, αλλά βέβαια δεν ήταν ανταποδοτικές. Τρόικα, συνθηκών, ΓΑΠ και άλλων διαφορών πραγμάτων. Επειδή έχω βαρύνει πάρα πολύ, θέλω να μου δώσει λίγη καραγκούνα πριν κλείσουμε.